Δήμαρχος Ζακύνθου απάντησε στο Υπουργείο Εσωτερικών για το τελεσίγραφο που είχε λάβει όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Λίβα και το οριστικό κλείσιμο του Σκοπού, που θα επιβάρυνε τους Ζακυνθινούς πολίτες με το πρόστιμο των 30.000 ευρώ ημερησίως. Είμαστε έτοιμοι και για την αποκατάσταση του Σκοπού, για το οποίο προβλέπει και αυτό το τελευταίο έγγραφο, τόσο με έργα τα οποία έχουμε κάνει και λειτουργήσαμε και το βιολογικό των στραγγιδίων, όσο και το ΠΕΠΙΟ Νιονίσου που έχουμε 700 για όλα, 700 είναι για το χιτά του Σκοπού. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του εξοπλισμού, στάλθηκαν φωτογραφίες που είχαν ζητηθεί από το Υπουργείο και έτσι πήρε αναστολή το πρόστιμο το οποίο θα χρεωνόντουσαν οι Ζακυνθινοί. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο των υποδομών. Με πέφτασε η εβδομάδα που βλέπω, δόξα τω Θεώ, έχουμε και καλό καιρό, τις απαραίτητες ασφαλτοστρώσεις, ενώ ξεκινάει αύριο το πρωί και τα μηχανήματα τα οποία διαμορφώνουν και καθαρίζουν το δρόμο πρόσβασης προς την διάμεση λύση από τα Τριλάκαδα. Ανακοινώθηκε επίσημα ότι στις 30 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η λειτουργία στον Λίβα και η οριστική παύση του Χιτά. Μέχρι 30 Νοεμβρίου ξεκινάμε και φεύγουμε από το Σκοπό. Ήδη ο δεματοποιητής έφυγε, ήδη λειτουργεί ο βιολογικός με το σταθμό των στραγγιδίων. Και ξεκινάμε και άμεσα, ολοκληρώνοντας μέσα στο 2018 την παρέμβασή μας στον παλιό Χιτά. Ο Χιτάς του Σκοπό, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, θα αποκατασταθεί μέσα στο 2018 και ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα πάρκο στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και έναν περιπατητικό δρόμο που θα απολαμβάνουν οι επισκέπτες του νησιού.